Κόουτς, καλή ποδοσφαιρική σεζόν να ευχηθούμε. Δεύτερη χρονιά για τον Άρη Τρίπολης στην Β' Εθνική Κατηγορία. Έναρξη προετοιμασία σήμερα. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει η ομάδα το επόμενο διάστημα και φυσικά να μας προσδιορίσετε και τους στόχους με αφορμή την πετυχημένη περσινή σεζόν. Ωραία, καλή χρονιά. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά και καλή χρονιά με υγεία τόσο στους αθλητές και σε όλο τον κόσμο. Ναι, ξεκινάμε την δεύτερη μας χρονιά στην Β' Εθνική. Ο στόχος μας παραμένει αυτός που ήταν και πέρσι ο βασικός στόχος, δηλαδή να παραμείνουμε, να κάνουμε μια αξιοπρεπή πορεία, να παραμείνουμε ακόμη στην κατηγορία και να πάμε λίγο παραπάνω από την περσινή χρονιά. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι πέρσι αφήσαμε δύο ομάδες κάτω μας, φέτος πάμε για λίγο παραπάνω. Η προετοιμασία μας ξεκινάει από αύριο κιόλας, από τις 5 έως 7 τα κορίτσια κάθε μέρα θα ξεκινήσουν για 5 εβδομάδες για φυσική κατάσταση και τακτική κυρίως. Αυτά, έτσι σε γενικές γραμμές. Σχεδιάζεται να οργανώσει κάποιο φιλικό μέσα στο πρόγραμμα της προετοιμασίας, θα δώσει κάποιο φιλικό η ομάδα. Σίγουρα. Μετά από το πρώτο διάστημα, δηλαδή μετά τις 2-3 εβδομάδες, καλό είναι να μπουν και τα φιλικά στο πρόγραμμα. Αν και εμείς τελειώντας προετοιμασία, το βασικό μέρος προετοιμασίας τέλη Σεπτέμβρη, μετά έχουμε μεγάλο κενό, γιατί τα πρωταθλήματα ξεκινάνε τέλη Νοέμβρη. Οπότε υπάρχει ένα μεγάλο κενό, εκείνο το υπολογίζουμε εκείνο το μήνα, τις 5-6 εβδομάδες, να συνεχίσουμε δηλαδή με προπονήσεις 3 φορές την εβδομάδα και να βάλουμε και κάποια φιλικά για να είμαστε έτοιμοι όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και coach, ξέρουμε ότι ο Άρης χρόνο με τον χρόνο αναβαθμίζεται αγωνιστικά με την έννοια ότι ανεβαίνει κατηγορίες, τερματίζει όλο και σε υψηλότερες θέσεις. Στόχος θα μπορούσαμε να πούμε ότι πλέον θα είναι η ομάδα να αρχίσει να αναβαθμίζεται και όσον αφορά τον τρόπο που αγωνίζεται, τον τρόπο με τον οποίο θα συμπεριφέρεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα, αυτό είναι ο αγωνιστικός στόχος πάντοτε. Δεν χρειάζεται να το καθορίσουμε αυτό ότι θέτος. Απλά για να γίνει αυτό πρέπει να αναβαθμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε. Δηλαδή, τα έχω ξαναπεί, είναι πράγματα τα οποία άλλα είναι προσκρίνουν σε αντικειμενικές δυσκολίες, δηλαδή γήπεδα, χώροι για να προπονηθείς και άλλα επίσης τις αποστάσεις που μένουν οι κοπέλες, γιατί φέτος ας πούμε η άλλη μία παίχτριά μας η Κωνσταντίνα Ετσιόρου πέρασε στο Ηράκλειο Κρήτης, οπότε υποχρεώσεις φοιτητικές. Ναι, εντάξει, εκεί θα πάει το κορίτσι, θα παίξει εκεί μπάλα, αν θέλει να συνεχίσει. Κάποιες άλλες που και από πέρσι λείπανε, είναι στην Αθήνα, έχουν περάσει στην Πάτρα. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Προσπαθούμε για να αναβαθμίσουμε τον τρόπο, όπως πολύ σωστά είπατε, τον τρόπο του παιχνιδιού μας, να ανέβουμε ένα επίπεδο στο παιχνίδι μας κυρίως. Αυτό πρέπει πρώτα να δουλέψουμε καλύτερα στην προετοιμασία, να έχουμε συμμετοχή στις προπονήσεις. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα κομμάτι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί τώρα αυτά συζητάμε μέσα, προσπαθούμε να δούμε για την προετοιμασία που ξεκινάει τώρα και λέμε 5 με 7 κάθε μέρα. Υπάρχουν οι κοπέλες οι οποίες κάνουν μαθήματα. Εκεί θα πρέπει, για αυτές θα κάνουμε πρόγραμμα, το ίδιο πρόγραμμα θα το επαναλάβουμε το πρωί, τις πρωινές ώρες για να μπορούν να πάρουν. Αλλά αυτό εδώ μπορείς να το πετύχεις μόνο στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Όταν όμως έχεις να κάνεις την τακτική, τον τρόπο παιχνιδιού σου, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, δηλαδή να τις φέρεις. Γιατί θέλεις ένα σύνολο για να δουλέψεις στην τακτική. Εν πάση περιπτώσει, εμάς ο στόχος μας ο βασικός είναι να μπορέσουμε τα κορίτσια, γι' αυτό λέμε κορίτσια από την Τρίπολη,
όσο περισσότερα να συμμετέχουν, να προπονηθούν. Όπως φέτος έχουμε 7 κορίτσια, τα 7 κορίτσια από τη 18άδα, τα 7 είναι κορίτσια τα οποία ξεκινήσαν εδώ μαζί μας και μπορούν φέτος είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και μπορούν να βοηθήσουν και σιγά σιγά έτσι να μπολιάσουμε, δηλαδή να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία να βασίζεται κυρίως και όχι για κανέναν άλλο λόγο, ακριβώς για να μπορούν να προπονούνται, να είναι εδώ στην Τρίπολη, να μένουν στην Τρίπολη και να είναι πιο εύκολη και η δική τους η συμμετοχή και να γίνεται και η δουλειά μας πιο ποιοτική, γιατί όπως και να το κάνουμε διαλληλογραφίες, δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση τακτικής, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας κάλυψα έτσι αυτό. Μας καλύψατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σεζόν. Καλή σεζόν και μόνο νίκες, coach. Καλή δύναμη καλά. Να έχετε, να κάνετε έτσι να... Γιατί είστε το μόνο παράθυρο που έχουμε στον αθλητικό κόσμο, να ξέρετε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά εσείς, παιδιά.